Χωρίς θεατές και με μόνο 100 προσκεκλημένους θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας την 5η 12 Μαρτίου στην Αρχαία Ολυμπία. Αυτό αποφασίστηκε μετά τη νέα συνεδρίαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η τελική πρόβα της τελετής αφής στις 11 Μαρτίου θα είναι κλειστή για το κοινό και για τους δημοσιογράφους, ενώ οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις στην τελετή αφής περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προτρέπει τους δημάρχους των πόλεων από τις οποίες θα περάσει ή θα διανυκτερεύσει η Ολυμπιακή Φλόγα να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Η Καλαμάτα θα είναι η πρώτη πόλη στην οποία η Φλόγα θα διανυκτερεύσει, με τον Δήμαρχο να μιλά για τις εκδηλώσεις υποδοχής που προγραμματίζονται. Να πούμε, επειδή αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα με τον κορονοϊό και τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Εγώ, μιλώντας με τον κύριο Βασιλιάδη, με ενημέρωσε ότι προχωράμε κανονικά τις εκδηλώσεις μας, δεδομένου ότι είναι σε ανοιχτό χώρο. Λαμβάνουμε βέβαια τα μέτρα ασφαλείας, τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να ακολουθήσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι αντάξια της τιμής να υποδεχτεί η εκδήλωση που θα κάνουμε, της τιμής που θα να υποδεχτεί η πόλη μας την Ολυμπιακή Φλόγα. Οποιοσδήποτε κίνδυνος και να υπάρχει από το θέμα του κορονοϊού, η πλατεία της πόλης μας θα γεμίσει πραγματικά κόσμο για να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει βραβεύσεις καθώς και παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Λύκειο Ελληνίδων. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο καλαματιανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιάννης Δρίτσας. Θα είναι μια σπουδαία γιορτή, γιατί κάθε τι που έχει να κάνει με το αθλητικό ιδεώδες και μάλιστα με το αρχαίο Ολυμπιακό ιδεώδος είναι σημαντικό και θα έπρεπε να αποτελεί φως για κάθε δραστηριότητα στη ζωή μας. Η Φλόγα πριν την Καλαμάτα θα περάσει και από άλλες πόλεις του νόμου Μεσσηνίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει τον δρόμο προς την Σπάρτη.